την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου βιοκλιματικού 12θέσιου δημοτικού σχολείου στο Κάτω Νευροκόπη διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος Κάτω Νευροκοπιού, προκειμένου να προετοιμαστεί η νεολαία να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις του 21ου αιώνα με γνώση και θέληση για μάθηση. Στη λογική της δημιουργίας συνθήκων ίσων ευκαιριών για τους κατοίκους της περιοχής, στην παροχή ενός βασικού αγαθού όπως η εκπαίδευση, η δημοτική αρχή με διορατικότητα και σωστό προγραμματισμό, σχεδίασε και υλοποιείται η ορίμαση της μελέτης κατασκευής ενός νέου 12θέσιου δημοτικού σχολείου στο Κάτω Νευροκόπη. Κοιτώντας το μέλλον, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, αυτό θα προσδώσει στον τόπο μια νέα αναπτυξιακή προοπτική και θα βάλει το θεμέλιο λίθο για την ένταξη τοπικού πληθυσμού στην κοινωνία του μέλλοντος, της γνώσης αλλά και της πληροφορίας. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη της πράξης Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκόπη με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.398.000 ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί εγκαίρως διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξη ανάδοχου του έργου, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου το 2017. Ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Γιαννόπουλος Βασίλειος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου, τόνισε τη σημαντική συμβολή που είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε κρίσιμο σημείο της ορίμασης του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε δημόσια και προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που στέκεται, όπως είπε, αρρωγός και υποστηρικτή σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται από τις τοπικές αρχές για την αναβάθμιση και βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης. Η μελέτη του σχολείου αυτού είναι βασισμένη στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, στοχεύοντας την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας με τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό όφελος. Επίσης, θα διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετημένα στη στέγη του κτηρίου, τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Με το έργο αυτό θα εξοικονομηθούν χρήματα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση κτηριακών και ανθρωπίνων πόρων.